το εργαλείο, το φορώ. Η ώρα ήταν σωστή, την είδατε την ώρα. Είδαμε. Τι ώρα είναι? 6.30. Μπράβο. Και 6.30 ξέρετε τι συμβαίνει. Ξεκινάει ο τροχός της τύχης. Την ώρα της πάντα είναι ατάσα η κουβελά. Γεια σου, Νατάσα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Το οποίο γυρίζει, κερδίζει. Και πάμε να πάρουμε αμέσως κατηγορία για τη λεξομαχία. Στο πλοίο. Το πλοίο. Το πιο γρήγορο πάτημα 100 ευρώ. Και πιο γρήγορο πάτημα έχουμε από την Όλγα. Βήρα τις άγκυρες. Αμέ. Είναι χρυσή η ατάκα. Βήρα τις άγκυρες. Έτσι λέγανε οι καπετανοί και λένε ακόμα. Για να φύγουν τα καράβια, να σηκωθούν οι άγκυρες, δηλαδή βήρα. Και να βγουν στα πέλαγα και στους ωκεανούς. Ποπ, καρκαβίτσα βγήκε μέσα. Ωραία. Αυτό, ναι, βγήκε το καρκαβιτσικό όλο αυτό. Όλγα μου 100 ευρώ. Θερμά συγχαρητήρια για τα πρώτα σου χρήματα, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα βγάλεις τώρα. Καλώς όρισες. Γεια σας. Βήρα τις άγκυρες. Άμα ήταν να το φωνάξεις αυτά τους καπετάνιες, πού ήθελες να σε πάει το καράβι? Όχι απαραίτητα θαλασσινό, δηλαδή αν μπεις κάπου και πρέπει να ταξιδέψεις οπουδήποτε, το καράβι που θέλεις να αφήσεις. Καλά είμαι προς το παρόν με το παιδάκι μου, δεν χρειάζομαι να πάω κάπου. Να το χαίρεσαι, όνομα? Νικολέτα. Νικολέτα, να τη χαίρεστε Νικολέτα. Και πάμε να παίξουμε με την κατηγορία που μας δώσει τώρα το δικό μας φίλο, το κορίτσι, η Νατάσα μας. Ποια είναι? Οδοί και λεωφόροι. Δρόμοι. Ωραία. Λοιπόν, δεν μου επιτρέπετε να βοηθήσω. Εγώ είμαι πολύ σκληρός παρουσιαστής. Πάρα πολύ σκληρός. Ναι, ναι. Είναι τρεις δρόμοι παρά τις τέσσερις γραμμές, έτσι. Σε μία πόλη που πας μόνο με παπούτσια πάνινα. Πες το, ποια είναι? Ιωάννινα. Έτσι, μπράβο. Καλή αρχή. Ευχαριστώ. Τρεις δρόμοι, ο τελευταίος στις δύο τελευταίες γραμμές. Το πρώτο σου γύρισμα είναι για ένα 20άρικο. Έλα. Σίγμα. Το σίγμα. Ναι, ξεκινάμε με ένα. Το πρώτο. Ξαναγύρα, με κοιτάς καν. Τίποτα. Δεν χάρηκες τίποτα. Μπορεί και να σταματήσεις ερωτηματικό και το έκανε. Ωραίο αυτό τώρα. Ο ΤΑΦ θέλει, φίλοι μου. Πολύ ωραία. Δε, απρόσμενο. Κι όμως όχι. Το πάθαμε. Αριστεία, καλώς όρισες με το φοβερό φανταχτερό που κάμισο. Σου ευχηθώ καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε στο πρώτο σου γύρισμα. Εδώ έχουμε ένα δώρο από την Energy. Ξεκινάς τέλεια. Ακούμε. Το μη. Το γράμμα μας είναι το μη. Μανιτάρι. Αυτό. Α, πολύ καλά τα πάμε. Ούτε αυτά, ούτε μη. Ωραία, ξεκινήσαμε με τα κορίτσια. Όλα. Έλα, Νικόλα. Τα κορίτσια είχαν από μία αστοχία. Μην τριτώσει. Καλή αρχή σου, φοβούμαι. Ευχαριστώ. Το δικό σου γύρισμα είναι επίσης για δώρο. Για πες. Το πι. Το πι, αν θα βρούμε ένα γράμμα κάποια στιγμή μετά από δύο άστοχα. Δεν θα κοιτάξω τώρα. Πι. Δύο. Διπλό. Στον τελευταίο δρόμο, ο οποίος θυμίζω, ο τελευταίος δρόμος των Ιωαννίνων, από τους τρεις που έχουμε στον πίνακα, είναι στις δύο τελευταίες γραμμές. Το νι. Το νι θα θέλαμε, παρακαλώ. Τα κρατάω εγώ. ΤΑΦ, μη και νι. Μη. Δεν αυτά. Έχει. Έρχεται ξανά να παίξει η Όλγα. Και εδώ έχεις το καλό ποσό. 150 ευρώ είναι η ευκαιρία σου να μαζέψεις αρκετό χρήμα. Το κάπα. Ένα, δύο. Έλα, είχα πάρει φορά από κι άλλα. Εντάξει. Εντάξει, δεν με χαλάει, ούτε σε να χαλάει να πάρεις 3 εκατοστάρικα μάνι μάνι. 200 ευρώ. Πάρουμε φωνή εν. Άμε. Το αλφα. Ναι. Ωραία. Θα πάμε λίγο καλύτερα με τον τελευταίο δρόμο, τον τρίτο. Με τους άλλους δύο έχουμε βρει ελάχιστα γράμματα. Ναι, το γιώτα. Και αυτό υπάρχει. Τρεις δρόμοι των Ιωαννίνων που έχουν δύο γιώτα. Ο πρώτος και ο τρίτος έχει γιώτα και έχει 120 ευρώ. Και εδώ θα φέρεις το ίδιο ποσό. Ναι. Θέλω το ρο. Άλλα 150 ευρώ. Για 40 θα ακούσουμε το σύμφωνο. Το λάμδα. Το λάμδα, λουμπάγκο που λέμε. Λουμπάγκο, έτσι, σωστά. Οπ. Ωραία. Ήταν και το καλύτερο, επειδή είχες φέρει 250 πριν, εντάξει, που να το ξέρεις, είναι η επιλογή που θα σου έδινε 6 εκατοστάρικα.
Όχι, δεν τα πα άσχημα. Συγγνώμη, αλλά βλέπω 430 ευρώ και ένα γρίφο έτοιμο να λυθεί σχεδόν. Ωραία, να πω το όμικρον. Πει το όμικρον. Μπράβο, ρε Σιωρά. Μπράβο. Ωραία. Φαντάζομαι διαβάζει τώρα τον πρώτο δρόμο. Διαβάζει τον τελευταίο. Με το μπορώ δεύτερο... να πάρω άλλο ένα. Οικονομικά, ναι, σε παίρνει. Ωραία, το ύψιλον. Το δεύτερο είναι. Ναι, γι' αυτό και εγώ το ύψιλον δεν θα το έπαιρνα, γιατί ήταν το μόνο γράμμα που δεν μου πολύ ταιριάζει. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Okay, έχουμε βρει σε επίπεδο να διαβάσουμε πια την οδό Σουλίου και, και το δρόμο Κάρολου Παπούλια. Και τώρα. Έχω λεφτά. Ναι. Το ύψιλον. Δεν μπορώ να το διαβάσω το δεύτερο. Δύσκολα δεν θα έμπαινε κάποια εψιλον εκεί, όπως και το ύψιλον. Ναι, μήπως τελείωνε. Όχι. Ναι, έτσι, ενώ βρήκαμε Καρόλου Παπούλια και Σουλίου, δεν μπορούμε να βρούμε τη δεύτερη και χάνουμε τα 230. Έρχεται η Αριστεία που δεν έχει χρήματα. Δεν έχει χρήματα. Δεν ξέρω και αν γνωρίζει το δρόμο. Το δεύτερο. Σε συμφέρει που δεν το γνωρίζει, γιατί θα γυρίσει. Τώρα θες, δεν θες, θα πρέπει να τα πετύχεις όλα, έφερες εξπρές. Γράμμα. Το Χ. Το Χ. Όχι, δεν είναι. Δεν μπαίνει σε διαδικασία εξπρές. Έρχεται ο Νίκος, που ενώ έχει 170 δεν μπορεί να αγοράσει, άρα γυρνάει. Μπορώ να το... Αν το λύσεις, ναι. Πω. Βέβαια, αυτό δεν το σκέφτηκα. Βεβαίως, παρακαλώ. Σουλίου, Δαγκλή, Κάρολου Παπούλια. Έτσι, μπράβο. Σουλίου, Καρόλου, Παπούλια είναι οι τρεις δρόμοι των Ιωαννίνων που δίνουν. Προσέξτε, είναι το δώρο. Είχε το δώρο, έτσι, 150 ευρώ. Αλλά αν λύσει ένα γρίφο, δεν παίρνει άλλα 100. Άρα, πώς έχουμε τώρα, 2,50. Συγχαρητήρια, καλό φάγωτο. Νικόλα μου, είναι τα πρώτα σου χρήματα. Όπως και η Όλγα, έτσι και ο Νίκος έχει χρήματα αυτή τη στιγμή στο ταμείο του. Και μην νομίζετε ότι θα αργήσει να βγάλει χρήματα και η Αριστεία. Τώρα παίζει πρώτη.